Μεγάλη νίκη όντως. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε μέσα στην έδρα μας. Ιδίως από ομάδες που δεν έχουν τον ίδιο στόχο με εμάς. Ήμασταν ένα μήνα χωρίς παιχνίδι. Ήμασταν αγχωμένοι για αυτό το παιχνίδι. Πήγαν όλα καλά, δείξαμε σοβαρότητα από το πρώτο δευτερόλεπτο και ξεκινήσαμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε. Αν η ομάδα σε αυτά τα δύο τα απαιτητικά παιχνίδια που έρχονται στη συνέχεια τελειώσει με ροζβίλο αγώνα, θεωρείς ότι έχει κάνει και ένα αποφασιστικό βήμα για την άνοδο? Εγώ πιστεύω και με ένα στα δύο. Ο στόχος μας είναι 2-2. Αλλά και με 1-2 είμαστε πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν τελειώνει. Και με 2-2 πάλι δεν τελειώνει το πρωτάθλημα. Υπάρχει ένας ολόκληρος γύρος. Μπορεί να πας με ψηλά το κεφάλι σε κάποια έδρα και να χάσεις. Εμείς θέλουμε να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι πολύ κλισέ αυτό που λέω, αλλά έτσι είμαστε δουλεμένοι από την αρχή της χρονιάς. Είναι ώρα να δώσεις το λόγο στην κουρούλα. Σε κανένα τρίμηνο, γιατί δεν μιλάει. Πάντως έχουμε τρεις μασκότ στην ομάδα. Την κόρη τη δική σου, την κόρη του Καραποστόλου και το γιο του Τότσικου. Είναι τα αγούρια της ομάδας. όχι οι μασκότ. Ναι, ναι. Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, πιστεύεις ότι τελικά η Καλαμίτσα μπορεί να δώσει την άνοδο, αν μείνει απόρριτη? Σίγουρα πρέπει να κάνουμε 13-0 στην έδρα μας. Αυτό επιβάλλεται, δεν είναι διαπραγματεύσιμο ή επιβάλλεται να νικήσουμε στην έδρα μας. Πρέπει να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τον κόσμο που, αν και σε παιχνίδι με ομάδα παραμονής, γέμισε το κλειστό. Και να παίζουμε κάθε φορά για τον κόσμο που έρχεται και να μπορέσουμε να του δώσουμε τη χαρά που περιμένει να ανέβουμε στην Α1. Ευχαριστούμε πολύ.